έτσι. Μας έχεις μπερδέψει πάρα πολύ. Έχεις αλλάξει τρεις φορές την τοποθέτησή σου. Κάνε μια τελευταία συνολική τοποθέτηση για να αποφασίσω κι εγώ, δηλαδή, ο Γιάννης είπε ξεκάθαρο άνθρωπος, απρόσκοπη λειτουργία του ΧΙΤΑ, έτσι. Ανάση, είναι ιδέα. Δεν είναι ιδέα. Είναι άλλοι εδώ στο πάνελ, οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν τι λες. Να πω τώρα καθαράσει. Γράφεται έτσι, να ξέρεις, αυτό που λες γράφεται τώρα. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Εντάξει, απλά σου εσύ είσαι πρόεδρος, δεν είμαι εγώ πρόεδρος. Άρα εσύ πρακάς πρόταση, όχι εγώ. Εσύ διοικείς το φως, δεν το διοικώ. Εσύ ήθελες να κάνεις πρόταση, σου δώσαμε κάρε το λόγο. Κάρε την πρότασή σου και είμαστε πέντε μέρη και θα ακολουθήσουμε. Άλλους θετικά, άλλους αρνητικά. Συγγνώμη λίγο, γιατί ευτυχώς έχουμε και γραμματέα εδώ. Σπύρου το Μαράτη, έχεις γράψει από τον Γιώργο τον Αποστολάκη και από τον Κώστα. Γιατί τώρα αυτό σου είσαι, για σένα τι γράφει. Θα πω εγώ, εγώ θα λοιπόν την πρόταση μου. Λοιπόν, Θανάση, ακούγομαι καταρχήν. Ναι, ακούγησε, Σπύρο, ακούγησε. Λοιπόν, ωραία. Ο Αποστολάκης μαζί με τον Τζακάλι είπανε να κλείσει ο Φώστα όταν θα ολοκληρωθούν οι συμβάσεις. Ο Τριανταφυλάκης... Συγγνώμη λίγο, Σπύρο, και για τους τρεις δήμους. Και δεν υπάρχει άλλη λύση από το κράτος, έτσι. Γιατί αυτοί αποφασίζουν, νομοθετούν. Και για τους τρεις δήμους, είπε, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, είναι σημαντικό. Ο Τριανταφυλάκης... Δεν είναι... Θανάση, γιατί χάθηκα σε κάποιο σημείο, δεν είχα σύνδεση. Ο Τριανταφυλάκης είπε ότι πρέπει να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και για τις αναθέσεις πρέπει να δώσει λύση η διοίκηση. Έτσι. Και ο Κασόλας είπε να μείνουν οι δύο δήμοι και να μείνει η Λευκάδα λίγο έξω για κάποιο διάστημα. Προσωρινή αναστολή μεταφορά τη Λευκάδα, είπε, και λίγο αυτό διάστημα μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και μετά επανεξετάζουμε και θα συνεχίσει. Αυτό είπα. Εντάξει, αυτά τα λεπτομέρειες θα τη γράψουμε μετά. Έτσι. Η ουσία είναι αυτή που είπαμε τώρα. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι οι προτάσεις μας. Επί τη διαδικασία. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω δεν εγώ. Δεν υπάρχει προσωρινή αναστολή. Τι είναι αυτό. Περίμενε να ολοκληρώσω αυτό που λέω. Αν, πρόεδρε, πάνω σε αυτό που λέει ο Γιώργος, να πω ένα πράγμα. Δεν ήθελα να παρέμβω γιατί είναι εσωτερική λειτουργία δικιά σας και δεν μ' αρέσει και δεν θέλω. Αλλά η υπογραφή μιας προγραμματικής, ενδεχομένως ο Γιώργος να το γνωρίζει αυτό και γι' αυτό να το είπε, είναι δέσμια αρμοδιότητα για τους φορείς που το υπογράφουν, για το Φώτσα και για το Δήμο Λευκάδα σαν προκειμένου. Δεν αναστέλλεται. Αυτό είναι και νομική άποψη, έτσι, την οποία τη ζήτησα και εγώ να δω, αλλά οφείλω τώρα να το καταθέσω, να είναι γνωστό και στο σώμα το δικό σας και είναι έτσι όπως το λέει ο Γιώργος. Ως προς την προγραμματική μιλάω εγώ, έτσι. Αυτό, καθαρά. Ευχαριστώ. Μπάμπη, το ξέρουμε αυτό ως προγραμματική και για τη δέσμη αρμοδιότητα που λες. Τώρα υπάρχουν λόγια νοτέρας βίας που οι λόγοι είναι η λήξη σύμβασης, έτσι. Αυτό, δεν έχουμε άλλο λόγο, δηλαδή, να μην θέλουμε, τουλάχιστον εγώ έτσι, να μην θέλουμε να πάρουμε τη Λευκάδα και καταλαβαίνουμε όλο το θέμα αυτό το οποίο δημιουργείται, έτσι. Λοιπόν, οι προτάσεις είναι συγκεκριμένες. Τις διάβασε ο γραμματέας, είναι αυτή η πρόταση του Γιώργου του Αποστολάκη και του Κώστα του Τσακάη, είναι η πρόταση του Γιάννη του Τριανταφυλάκη και του Γυρόλιμου, έτσι. Και είναι και η πρόταση δικιά μου. Να την ξαναπώ πάλι, Θανάση. Την ακούσαμε, διάβασε ο Σπύρος, όπως την είπες. Δεν θέλω πάλι να μπερδευτούν, να μας μπερδέψεις. Όχι, όπως την είπε, να τη διαβάσει ξανά ο Σπύρος, λίγο να την καταλάβουμε. Για να διαπέσουμε λίγο, Σπύρο. Ναι, είπες αρχικά και συμπλήρωσες τώρα στο δεύτερο, ότι να συνεχίσουν και οι τρεις δήμοι μέχρι τη λήξη της σύμβασης και μετά να σταματήσουν και οι τρεις δήμοι, εφόσον δεν βρεθεί άλλη λύση κυβερνητικά. Ναι, μπράβο. Η κυβέρνηση δεν νομοθετεί. Ποιοι νομοθετούμε, εμείς ή η κυβέρνηση, δεν είναι. Σαν υπάλληλος, εσύ τι λες. Ποιος μπορούμε να νομοθετήσουμε εμείς. Εγώ σαν υπάλληλος, άμα πω, θα γυρίσει πίσω κουβέντα. Πότε να μην πω εγώ. Άμα με ρωτήσετε, μόνο θα πω. Μπορούμε να νομοθετήσουμε, υπάρχει άλλη διαδικασία. Οι αποφάσεις του ΦΟΣΔΑ και των συλλογικών οργάνων είναι τοπική νόμη, Δήμαρχε.
Άρα... Εμένα θα με ενδιέφερε να ακούσω και την πρόταση του κυρίου Τομαρά. Όχι την πρόταση, την άποψη, με την έννοια ότι έχει μια εμπειρία διοίκησης από μέσα, βλέπει τα θέματα μέσα και τα οικονομικά και τα διοικητικά. Και θεωρώ ότι θα, μια πρόταση και μια άποψη με ένα πιο καθαρό μάτι θα, πιθανόν θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Εμένα πάντως η πρότασή μου είναι ξεκάθαρη, έτσι, ότι εμείς σαφώστα σαν Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε την άμεση ευθύνη διοίκησης. Δηλαδή τώρα τυχαίνει αυτό το θέμα με τη Λευκάδα ή το θέμα με την νομοθεσία που λέτε, με το νομοσχέδιο. Αύριο όμως πάλι εμείς θα πάρουμε αποφάσεις πώς θα πρέπει να λειτουργήσει ο ΦΟΣΔΑ. Θα κλείσουμε το ΦΟΣΔΑ και το ΧΙΤΑ δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι η λειτουργία πρέπει να είναι απρόσκοπτη, δηλαδή να συμφωνήσουμε όλοι. Και δεν θέλω να πάει ούτε 2-2-1 ούτε 4. Να θέλω να πάει 5-0 αυτό. Εγώ έτσι θα το ήθελα. Θανάση, αυτό απευθύνει και σε εσένα σαν πρόεδρος. Αυτό πρέπει να μας ενώνει όλους, όχι να μας διχάζει. Μπάμπη, έχετε διαφορετικές προτάσεις. Δεν φταίω εγώ τώρα, άμα λέει ο ένας άλλο. Και... ούτε μπορώ να επιβάλλω πρόταση... την άποψη του καθένα. Συμφωνώ... Ωραία, να δούμε πού συμφωνούμε και πού διαφωνούμε. Συμφωνούμε τουλάχιστον εγώ με τον Αποστολάκη ότι ό,τι ισχύσει πρέπει να ισχύσει και για τους τρεις. Και θεωρώ ότι σε αυτό και σε σένα δεν νομίζω ότι έχεις κάποιο λόγο να πεις όχι. Να σας θυμίσω όχι λέω νόμο. Να σας θυμίσω μια πραγματική σύμβαση. Να σας θυμίσω μια απόφαση. Και εσύ και εγώ και ο κύριος Αποστολάκης. Άρα δηλαδή έχουμε και ο κύριος Καλός. Έχουμε μια προγραμματική σύμβαση και την έχουμε συμφωνήσει. Και οι λόγοι ανωτέρας βίας δεν είναι λόγοι ανωτέρας βίας που προέκυψαν από κάτι που δεν έκανε σωστά ο κύριος Καλός ή ο κύριος Κασόλας ή ο κύριος Αποστολάκης. Το θέμα το πολιτικό, πώς θα αντιδράσουμε στην κυβέρνηση ένα νομοσχέδιο που ήρθε νύχτα, να το δούμε, να το συζητήσουμε. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με δήμους και δημότες και με δημάρχους. Θεωρώ ότι θα πρέπει να πάει 5-0, ό,τι ισχύσει για ένα, να ισχύσει για όλους. Από εκεί και πέρα, εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, έχουμε το βάρος της ευθύνης της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ. Προφανώς και το έχουμε εμείς το βάρος. Προφανώς το έχουμε. Το πώς θα λειτουργήσει ο ΦΟΣΔΑ βαραίνει εμάς. Πού συζητάμε αυτό το πράγμα. Βαραίνει εμάς τους πέντε. Εμάς τους πέντε βαραίνει η ευθύνη λειτουργίας και διοίκησης του ΦΟΣΔΑ. Έτσι. Λοιπόν, Δήμαρχε Τριανταφυλάκη. Κύριε Τριανταφυλάκη. Ναι, Σπύρος, εγώ, ναι. Ναι, ναι. Μην έρχεστε πίσω, γιατί πήρατε προχθές μια απόφαση που βάλατε 340.000 να κάνετε διαπραγμάτευση χωρίς την προηγούμενη δημοσίευση. Μην έρχεστε πίσω. Γιατί αφού έχετε βάλει κωδικό, έχετε ξεκινήσει τη διαδικασία να γίνει και με βάση τα χρήματα που θα λάβει ο ΦΟΣΔΑ από τη Λευκάδα. Κάναμε εγγραφή 480.000. Άρα έχουμε προχώρηση διαδικασίες. Μην έρχεστε πίσω. Αυτό είναι το διοικητικό. Το πολιτικό δεν είναι ό,τι θέλετε κάνετε. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά διοικητικά δεν μπορούμε να πούμε ότι στερείτε. Γιατί ήδη έπρεπε να έχει ξεκινήσει η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Η ανάθεση είναι έτοιμη γιατί έληξε και η πρόσκληση από την Τρίτη. Ο πρόεδρος που είχε σήμερα να γράψουμε... Ο ΦΟΣΔΑ και κατ' επέκταση οι υπηρεσίες έχουν κάνει ό,τι προβλέπεται για να συνεχίσουμε τη λειτουργία. Ναι. Έτσι. Ναι. Έχουμε όπως κάνει τις ενέργειες τις οποίες είχαμε πει στο προηγούμενο ΔΣ. Δεν τα έχουμε αφήσει έτσι αυτά. Έχουν, δεν τα έχεις αφήσει έτσι, αλλά θα σου πει όμως όταν θα πάω εγώ για να όταν, θα πάω στο ακροατήριο που έχω πάει πολλές φορές για να καταθέσω, τι θα πω. Κατάλαβες. Εσύ τι θα πεις. Όταν θα γίνει κάτι, άμα δεν γίνει όλα καλά, θα είμαστε όλοι άνετοι. Και όπως όταν έχεις από πάνω τον πρόεδρο ή και αριστερά τον εισαγγελέα, τι θα πεις. Έτσι, εγώ δεν θέλω να ξαναπάω γιατί έχω πάει πολλές φορές. Κοίτα να δεις τώρα. Δεν είναι θέμα εκφοβισμού. Δεν αποφασίζουμε αν θα φοβόμαστε. Αποφασίζουμε με τη λογική. Καλά, τώρα, να σου πω τώρα, είσαι πρόεδρος τώρα. Και μιλάς σοβαρά ότι θα κλείσει το ΦΟΣΔΑ. Συγγνώμη τώρα. Σπύρο, αποφασίζουμε. Πολιτικά κάνε ό,τι γουστάρεις. Αλλά αυτό που λες είναι ποινικό. Εσύ κάνε ό,τι θες. Εγώ αυτό θα σου λέω, τίποτα άλλο. Κοίτα να δεις, αποφασίζουμε με τη λογική, αποφασίζουμε με τον νόμο, έτσι. Και πρέπει να έχουμε μία νόμιμη λειτουργία. Τώρα, εφόσον λέει και ο Γιάννης... Η νόμιμη λειτουργία
είναι ο Χιτά να καταπίνει τα σκουπίδια. Αυτό είναι. Δεν είμαι άλλη πρόβλημα λειτουργία. Τελείωσε. Εφόσον λέει ο Γιάννης, ο τριανταφυλάκης, ότι εγώ δέχομαι αυτό, εφόσον λέει ότι ό,τι είναι να λειτουργείς και για τους τρεις, αποφασίζουμε να λειτουργείς και για τους τρεις. Άρα και λοιπόν, για να συνοψίσουμε, έτσι, αφού θέλετε έτσι και θέλετε μία ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, θα πάρουμε μία ομόφωνη απόφαση. Πρόεδρε, εσύ πρέπει να το θες αυτό, όχι εγώ. Προχωράμε. Εγώ πάντα το θέλω, Γιάννη, να είναι ομόφωνες οι αποφάσεις του Συμβουλίου. Αλλά το δεν γίνεται. Στην δικιά σου το να είναι οι αποφάσεις ομόφωνες. Δεν γίνεται, πάντα το καταλαβαίνεις αυτό. Εντάξει, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ πέρα νομίζω ότι πιο πολύ συμφωνούμε παρά διαφωνούμε τελικά. Παράδειγμα να πω και τ' άλλο έτσι, γιατί εγώ τα λέω αυτά που έχω να πω, δεν τα κρύβω. Όταν εγώ έκανα εισήγηση και ας κακοφανεί και την ΠΑΠ που είναι εδώ παρόν με την τιμή Λευκάδος, εσύ και ο Αποστολάκης διαφωνήσατε έτσι. Αλλά τώρα έχετε καταλάβει το λάθος το οποίο έγινε. Και τα ακούει και ο Μπάμπης, γιατί το έχω πει. Και να έχω και εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας. Έτσι. Δεν με ακούγατε. Και είπαμε μία τιμή. Δεν την είπαμε μία τιμή επειδή ξυπνήσαμε εμείς. Είπαμε να το βάλαμε 50 ευρώ τον τόνο, παράδειγμα. Και... Πρόεδρε, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση, θα κάνουμε οικονομία και θα τα βγάλουμε και μαθητικά. Εγώ να ξέρετε ένα πράγμα. Πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη και οι εποχές είναι δύσκολες και πονηρές. Προσπαθώ να λειτουργούμε και όσο γίνεται νόμιμα και δίκαια απέναντι σε όλους. Ο Μπάμπης, παράδειγμα, που πέτυχε αυτή την απόφαση τότε και προς τιμήν του, είναι προφανώς να είναι ικανοποιημένος. Με 40 ευρώ και να τάξει την Μπάλερο. Γιατί οπουδήποτε αλλού να τα πήγαινε ήθελε πάνω από 50-60 ευρώ. Μεγάλος όγκος σκουπιδιών του Μπάμπη, να ξέρεις, είναι από τους ξηρομερίτες και από τους Βονιτσάνους και από τους Παλεριώτες και από το Άκτιο Βόνιτσας. Δεν θα επιμερίσουμε τώρα. Εντάξει. Οι μισοί ξηρομερίτες έχουν εξοχικό στη Λευκάδα. Θα πω το εξής πάνω σε αυτό που λέει ο Γιάννης. Ότι κάθε μέρα, εν μέσω κορονοϊού, τουλάχιστον 200, και εκεί ήταν και η διαφωνία με τον Γιώργο, τουλάχιστον 200 άτομα από το Αγρίνιο. Δεν λέω πλαγιά πέρα, λέω από το Αγρίνιο, έρχονταν στη Λευκάδα, το Αγρίνιο. Δεν λέω τα Σαββατοκύριακα το τι γίνεται από το Αγρίνιο. Το Αγρίνιο δεν είναι δημότης δική μας, έτσι. Είναι εντός περιφερειακής συνότητας, δεν είναι όμως δημότης δική μας, έτσι. Τέλος πάντων. Ναι. Απλά λέω ότι το ΔΣ έκανε λάθος την προηγούμενη απόφαση και του λέω και για τον Αποστολάκη και για τον Γιάννη εδώ, έτσι. Γιατί αυτά υπάρχουν με στοιχεία. Τέλος πάντων, λοιπόν, για να καταλήξουμε να κλείσουμε το θέμα αυτό. Έτσι, ό,τι αποφασίζουμε, λοιπόν, αποφασίζουμε και για τους τρεις Δήμους. Εφόσον έχουμε την σύμβαση, προχωράμε σε λειτουργία μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Συμφωνείτε? Και μόλις θα λήξει η σύμβαση, καλούμε νέο Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσουμε περαιτέρω. Είστε σύμφωνοι, είμαστε ομόφωνοι όλοι. Πάμε και ό,τι ισχύει να ισχύσει και για τους τρεις και όχι μέχρι να λήξει η σύμβαση, όταν λήξει η σύμβαση. Μέχρι να λήξει η σύμβαση πρέπει να έχουμε δει τις εναλλακτικές μας. Να δούμε πού βρίσκεται η διαδικασία της διαπραγμάτευσης, τους χρόνους και. Το ένα θέμα είναι ότι ό,τι ισχύει και για τους τρεις. Το πρώτο είναι ο κύριος Αποστολάκης, συμφωνώ. Και το άλλο θέμα, σαν διοίκηση του ΦΟΣΔΑ, δεν πρέπει, τι θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει η σύμβαση και μετά να δούμε τι θα γίνει. Θα πρέπει okay. Μετά θα περιμένουμε θα πρέπει το να περιμένουμε το Έτσι μας τα λέτε, έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε το νομοσχέδιο. Μπορεί να καταργηθούμε την άλλη εβδομάδα. Αυτό θα είναι ευχής έργων. Θα απαλλαγούμε. Δήμαρχε, Τριανταφυλάκη, μπορεί να μας καταργήσουν την άλλη εβδομάδα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ αντέχει χτυπήματα δεξιά, αριστερά, ο Κασόλας βάραγε και εδώ μαζί είστε. Μην αγχώνεσαι. Ήδη μας έχουν καταργήσει. Το έχετε καταλάβει αυτό? Ήδη έχουμε καταργηθεί. Είναι τίποτα άλλο, κύριε Πρόεδρε? Είναι και το ψήφισμα. Το ψήφισμα θα το γράψετε. Το ψήφισμα, έτσι, το οποίο έχουμε πάρει. Πού καταλήξαμε τελικά, ρε παιδιά, να πούμε πού καταλήγουμε. Σαν Δημοτικό Συμβούλιο της Βόνιτσας που έχουμε πάρει, έτσι. Δεν ξέρω στον Αστακό αν έχουν πάρει το ΔΣ εκεί. Εμείς είμαστε δίθετοι στο άρθρο 93, έτσι, συμφωνούμε όλοι σε αυτό.
Γιάννη Τριανταφυλάκη, συμφωνείς πιστεύω. Για το ψήφισμα συμφωνώ. Ναι. Θεωρώ ότι δεν μπορούν να παίρνονται ερήμη νομοσχέδια χωρίς διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους εκπροσώπους τους, έτσι. Ωραία. Είναι υποτιμητικό. Είναι υποτιμητικό. Από εκεί πέρα τώρα... τους τρόπους αντίδρασης... Παιδιά, τους... μόλις θα καταργηθείτε, θα καταλάβετε τι σας είχα πει. Έτσι. Γιατί το, μέχρι τώρα δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Μόλις θα καταργηθούμε σε λίγο καιρό, τότε θα... Όσον αφορά την... Πρόεδρε, όσον αφορά την απόφαση, καταλήγεται λοιπόν ότι να πάμε μέχρι τη σύμβαση και οι τρεις δήμοι, αλλά μέχρι τότε να έχουμε προχωρήσει τις διαδικασίες της συνέχισης με κάποιο τρόπο, δηλαδή με διαπραγμάτευση κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και με το Υπουργείο να μας βοηθήσει αυτή τη διαδικασία. Όχι. Δημαρχέ, τι είπε και ο κύριος Κομαράς, οι αποφάσεις ισχύουν, δεν χρειάζονται επικυροποίηση. Πυρό. Ναι. Αυτό το τελευταίο δεν χρειάζεται να μπει. Για ποιο λόγο θα μπει? Όχι. Καταργούμε καμία απόφαση, δεν καταργούμε καμία απόφαση, άρα δεν μπει καθόλου. Η απόφαση είναι συγκεκριμένη. Ό,τι ισχύει και για τους πέντε δήμους και για τους τρεις δήμους. Το άλλο δεν χρειάζεται να μπει καθόλου. Ούτε διαπραγμάτευση, ούτε για τίποτα, ούτε για τίποτα άλλο. Υπάρχουν αποφάσεις, όπως είπες, για διαπραγμάτευση, προϋπολογισμή ψηφίσαμε κλπ. Ο πρόεδρος μπορεί να κάνει ανάδοση 20 ΦΠΑ, με γεια με χαρά συμφωνούμε, του δίνουμε το δικαίωμα, τον εμπιστευόμαστε. Δηλαδή, συμφωνείτε όλοι να γράψουμε μια απόφαση που να λέει ότι, με τη λήξη των συμβάσεων σταματάει η λειτουργία του ΦΟΣΔΑ. Αυτό λέμε. Δεν ξέρουμε, θα γράψεις Σπύρο, δεν ξέρουμε τι θα προκύψει από την Ελληνική Βουλή, από το Υπουργείο. Αυτό είναι ανεξάρτητο, Δημαρχέ. Αυτό είναι ανεξάρτητο, δεν μας πειράζει αυτό. Δεν μας έχεις φτιάξει το κεφάλι αυγόλαδο. Μας έχεις ξεκινήσει από την Κομωτινή, μας πήγες στην Κρήτη και μας ξανάφερες πάλι. Μα αφού αυτή η κυβέρνηση... Μας έχεις κάνει τέτοιο ανακάτημα εδώ, δεν μπορεί να βρει άκρα κανένας. Λοιπόν. Είπαμε ομόφωνα ότι ισχύει όσο σύμβαση έχουμε είναι και για τους τρεις. Η σύμβαση είναι και για τους τρεις δήμους. Λοιπόν, αποφασίζουμε ότι εφαρμοστεί να εφαρμοστεί και για τους τρεις, έτσι. Αυτό είναι ομόφωνο, έτσι Γιάννη. Και με τη λήξη της σύμβασης, σε να κάνουμε μετά το σύγμα για να αποφασίσουμε και να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να αποφασίσουμε να παραδώσουμε το χιτά στο κράτος, γιατί είναι του ελληνικού κράτους. Θα το βάλουμε από τώρα. Θα αποφασίσουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εγώ αρχίσω να το συμπληρώσω στο τέλος. Μ' ακούς, Δημαρχέ. Γιάννη. Σας ακούω, ναι. Επειδή η κυβέρνηση λέει ότι είναι ο χιτά του ελληνικού, είναι του κράτους, δεν είναι των δήμων, με τη λήξη της σύμβασης, καταθέτουμε και το χιστά στο ελληνικό κράτο του διοικητή. Εγώ το προχωράω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Μια νέα απόφαση θα εξουσιοδοτήσετε μένα και θα κάνουμε τις περαιτέρω ενέργειες. Ό,τι θέλετε. Πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Έχεις παραποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι εκτελεστές. Πρόεδρε, έχεις παραποφάσεις και οι αποφάσεις είναι εκτελεστές. Δεν μπορεί να λες τώρα από εδώ, από εκεί να το πηγαίνεις δεξιά και αριστερά. Δεν άρθηκε καμία απόφαση, Σπύρο. Δεν έχει αρθεί καμία απόφαση. Τότε αυτό που λες δεν είναι τίποτα αυτό που λες. Αυτά που λέτε τώρα. Είναι σε ισχύ όλες οι αποφάσεις. Ναι. Άρα εσύ αφού είναι σε ισχύ αποφάσεις, πρέπει να τρέξεις τη διαπραγμάτευση. Πρέπει να τρέξεις την ανάθεση. Πρέπει να τρέξεις το συνοπτικό. Είναι σε ισχύ και τρέχουν αυτά. Πού είναι, μέσα στο φάκελο. Κάθομαι μέσα στο φάκελο. Θα κάνει η τεχνική υπηρεσία τώρα. Να σου πω, εγώ δεν έχω τώρα να κάνω την διαδικασία αυτή, έτσι. Αυτό είναι θέμα της τεχνικής υπηρεσίας. Μόλις θα είναι έτοιμα να τα περάσουμε εκτελεστική, εδώ είναι τα παιδιά, θα καλέσουμε την τεχνική και θα εσείς τα φέρουμε. Έλαβατε το ψήφισμα, το οποίο είναι αντιγραφή από το Δήμο, και την απόφαση αυτή που λέει ότι θα συνεχίσει τη λειτουργία μέχρι τη λήξη των συμβάσεων και θα ανέρθει με νέα συνεδρία στο ΔΣ. Και εκεί με σπυρό, με νέα συνεδρίαση, εφόσον λάβουμε καλά υπόψη ότι τα χιτά είναι του ελληνικού δημοσίου. Τον έφερε ο Γενικός Γραμματέας. Όχι, μην τα λες αυτά, δεν έχει νόημα. Μας κουριδεύουν. Να το λάβουμε υπόψη. Δεν είναι
Μπορεί να πει μέσα αυτό. Βάλτε σαν παρατήρηση, Σπύρο. Βάλτε σαν παρατήρηση από τον κύριο Αποστολάκη. Εντάξει, εντάξει. Να καταγραφεί. Ναι, να καταγραφεί το ελληνικό δημοσίο. Δήμαρχε, δήμαρχε, να σταυρώσουμε, Γιάννη. Γιάννη. Ένας τα παίζει, κακώς κάναμε την πέρα. Ε. Κακώς, λέω, έπρεπε να έρθω και εκεί πέρα, να πάρουμε μέτρα προστασίας με μάσκες. Δυστυχώς δεν προλάβαινα. Χάσαμε τώρα 3 ώρες για να καταλήξουμε πού, ότι πρέπει να λειτουργήσει το φώστα. Όχι, πρέπει μετά την επόμενη μέρα να δώσουμε το φώστα στο ελληνικό δημόσιο, γιατί δεν είναι δικό μας. Αν το ελληνικό δημόσιο αποφασίσει ότι θέλει τους φώστα, είναι θάνε νόμος του κράτους. Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε κούντα. Έτσι είπε ο εκπρόσωπος του ελληνικού δημοσίου. Ότι είναι δικό σου και δεν είναι δικό σου. Έτσι απευθύνθηκε στον κύριο Κασόλα και στον κύριο Παστολάκη. Εγώ προσωπικά, λοιπόν, το θέμα μας... δεν έχω ιδιοκτησιακό έτσι, δικαίωμα σε τίποτα από όλα αυτά. Γιάννη, το θέμα είναι ότι εμείς έχουμε την ευθύνη. Συμφωνούμε και των δημοτών. Πάμε να εξυπηρετήσουμε τους δημότες τώρα. Εμείς έχουμε την ευθύνη λειτουργίας του ΧΙΤΑ. Έτσι. Και οι αποφάσεις δικές μας καθορίζουν πώς θα διοικηθεί ο ΧΙΤΑ και πώς θα δουλεύει. Έτσι. Τώρα, αν παράδειγμα πει την Τρίτη το πρωί που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο ότι μας καταργεί, το παραδίνουμε και τελειώνει. Αν όμως. Αν το πει αυτό, θα πάμε τα κλειδιά μαζί στο Υπουργείο και οι τρεις μας. Αν έχει ένα μεταβατικό στάδιο, που το πιο λογικό όταν γίνονται μια τέτοια νομοθετική πράξη, υπάρχει ένα μεταβατικό στάδιο, τότε. Είναι σίγουρο. Σίγουρο θα υπάρξει μεταβατικό. Τότε οφείλουμε να διοικήσουμε μέχρι το μεταβατικό στάδιο, μέχρι να ενσωματωθούμε. Και να πάμε στο διαβαθμικό φώστα ο καθένας στην περιφέρειά του. Εγώ θα πρότεινα κιόλας να γίνει και μια επαφή με την ΚΕΔΕ. Άμεσα, σήμερα, Θανάση, σαν πρόεδρος. Να δεις αν τρέχουν κάποιες εξελίξεις, οποίες δεν τις ξέρεις ή δεν τις ξέρω. Γιάννη, έχω γίνει επαφή. Σίγουρα θα υπάρχουν και αντιδράσεις και από άλλους. Θα συμπληρώσει καλύτερα ο Μπάμπης εδώ, που είχε επικοινωνία με το. Μπάμπη, μπορείς να πεις στο Γιάννη για την επαφή σου εκεί με την ΚΕΔΕ. Κοίταξε, εγώ με τον Παπαστεργίου έχω μιλήσει 2-3 φορές. Είναι σίγουρο ότι θα επιμείνουν στην κατάργηση του άρθρου 93. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα εισακουστούν. Έτσι. Αλλά και στο που τάξε και ο Γιώργος στο Συμβούλιο ήταν ξεκάθαρη η θέση τους, αλλά και στο τηλεφωνική επικοινωνία που είχα 2 φορές, όπως είπα, ήταν απόλυτος, γιατί κατανόησε και την ιδιαιτερότητα και του δικού μας ζητήματος, του δικού μας εννοώ Άκτιο Βόνιτσα Λευκάδα, που του το εξήγησα. Και όπως επίσης θα επιμείνει πάρα πολύ και στο θέμα της μη συμμετοχής της περιφέρειας στους διαβαθμιτικούς αυτούς φορείς. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσει να περάσει την άποψη αυτή, δεν ξέρω, αλλά θεωρώ ότι κάτι μπορούμε να κερδίσουμε. Παρόλο που είπα στην αρχή ότι δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω την απολυτότητα της κυβέρνησης, από την άλλη τη μεριά να πάει κόντρα σε 11 δημάρχους του Ιουνίου και σε μια ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ, κάποια πράγματα θα είναι μαχητά. Αλλά δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτά, Θανάση. Ναι. Το θέμα εδώ υπάρχει κάποια στιγμή. Θα προσθέσω και κάτι, συγγνώμη, ότι και τα επιμελητήρια των Ιωνίων Ίσων βγάλαν αντίστοιχο ψήφισμα και το κοινοποιούν στο επόμενο μισάωρο όλων των Ιωνίων. Δηλαδή και η Κέρκυρα που μίλησα, Γιώργο, η Ιδρέου βάζει και μπροστά και άλλους και ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδόχους. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση μεγάλη. Φαίνεται να δυναμώνει αυτό. Τώρα, αν θα το καταφέρουμε, για το 93 πάντα μιλάω, όχι για το νομοσχέδιο, για το 93. Γιάννη, και εσύ μπορείς να κάνεις ένα έκλειο του Δέλτα Σίγμα και να πάρεις μια απόφαση, έτσι, όπως έχουν πάρει όλοι οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το κάνουμε. Οπό, δεν είναι κακό. Είναι όπως συμφωνείς με την ΠΕΔ και με την ΠΕΔΗΝ και με την ΚΕΔΕ. Έτσι. Ανάση. Έλα, γύρω. Κύριοι, για τα ακούνε και οι άλλοι. Επειδή μίλησα πάλι σήμερα εγώ με τον Πρόεδρο, με τον Παπαστεργίου, πάλι σήμερα, εκτός το προχθεσινά και χθεσινά, του ζήτησα αν, γιατί θα βρεθεί με το, μου είπε, θα ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό του Χαλκιδάκη, του ζήτησα εάν είναι δυνατόν να ανέβουμε κι εμείς επάνω, να παρευρεθούμε οποιαδήποτε ώρα και στιγμή, να ξέρεις. Μίλησα με τον Παπαστεργίου. Σήμερα ανέβαινε Αθήνα, ήταν τρίκαλα άνθρωπο. Σωστό είναι αυτό, το επιβεβαιώνω και εγώ που λέει ο Γιώργος, και αναμένουμε κι εμείς
οι δήμαρχοι των Ιωνίων, έτσι, προφανώς μπορεί να υπάρχει και μια, ειδικά για το δικό μας το θέμα, μια ξεχωριστή έτσι, συνάντηση με τον Χατζηδάκη, γιατί εκεί είναι το θέμα, δεν έχει νόημα κάποια άλλη συνάντηση. Αναμένουμε κι εμείς το κάλεσμα από τον Υπουργό. Σήμερα 6 ώρα σας λέω ότι ο Υπουργός θα δει τον, ο Θανάσιο Καβαδάς θα δει τον το Χατζηδάκη. Δεν ξέρω η δική σας, γελάει ο άλλος. Δεν ξέρω αν οι δικοί σας έχουν κάνει αντίστοιχες επαφές ή θα κάνουν. Αυτό είναι καλό μου, δεν είναι. Εγώ μίσα, Μπάμπη, μίσα με τον Θανάση χθες το βράδυ, μίσα με τον Καραγκούνη και τον Καπάδο και Παλογιά, σήμερα το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καλά τα πράγματα, μην κρυβόμαστε. Εγώ στο είπα, Γιώργο, από την αρχή, δεν είμαι αισιόδοξος. Βλέπω βέβαια να δημιουργείται ένα μικρό κύμα, έτσι, προώθησης των ετοιμάτων μας. Αλλά η αρχική μου εκτίμηση ότι δεν είμαι αισιόδοξος, το ξανακαταθέτω. Δεν είμαι αισιόδοξος. Παιδιά, να γίνω και λίγο όπως δεν έχω γίνει μέχρι τώρα. Είναι θέμα. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε εγγράφους. Μάσκο, ένα λεπτάκι. Εγώ η τελευταία επικοινωνία ήταν 3 παρατέταρτο. Απλώ σα λέω. Μάλιστα. Ναι. Έλα, πρόεδρε. Εφόσον δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία είναι να κάνουμε και μια κινητοποίηση σε επίπεδο δημοτών δεν είναι κακό, έτσι. Προστατεύουμε την περιοχή μας. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε σε επόμενη φάση. Έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Εντάξει, δυστυχώς βρίσκει αφορμή και λόγω κορονοϊού περνάει αυτά τα οποία περνάει, έτσι. Και τα περνάει ούτε καν με ολομέλεια, μόνο με εισηγητές. Έτσι. Και χωρίς διαβούλευση και χωρίς τίποτα. Δυστυχώς. Είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ειδικά, Θανάση και όλοι οι παριστάμενοι, θα πω ότι το άρθρο 93, γιατί όλοι εφηνδιαστήκαμε, προστέθηκε την Παρασκευή το απόγευμα. Προστέθηκε χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Είναι... Σε αυτό, Μπάμπη, υπάρχει σκοπιμότητα. Και κάποιος έχει σκοπιμότητα για αυτό το άρθρο. Έτσι. Συγκεκριμένη. Και δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσες αντιδράσεις και να μην αποσύρεται. Και αντιδράσεις από όλους τους Δήμους, έτσι, και από την ΚΕΔΕ και να επιμένουν. Για ποιο λόγο επιμένουν. Αν μου επιτρέπετε μονάχα να προσθέσω ένα τελευταίο, ότι στις δύο συσκέψεις που είχαμε στην ΠΕΔΗΝ με τον Μανώλη Γραφάκο, ήταν ξεκάθαρο ότι θέλουν να, το σκεπτικό τους, να επιταχύνουν τις διαδικασίες, και ο σκοπός είναι μέχρι το 2023, γιατί το Γιώργο τον Αποστολάκη το έχω κουβεντιάσει, να θάβεται, οπότε το μεταφέρω και σαν πληροφορία αυτό, δεν ξέρω αν θα το καταφέρουμε σαν χώρα, να θάβεται στους χιτή πλέον, το 10% των απορριμμάτων. Yeah. Ξέρουμε ότι όλα... Μην γελάς, περίμενα, σου πω το σκεπτικό τους. Ότι όλα τα εργοστάσια παράγουν 40%. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή οδηγία, έτσι. Σωστά. Δεν υπάρχει περίπτωση να υλοποιηθεί ποτέ. Να σου πω, Γιώργο, γιατί λες πού το πάνε. Θα έχουμε χιτά μέχρι το 2023. Και θα θάβεται άνω το 50%. Πάνω σε αυτό, γιατί όλοι θέσαμε... Πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται όλα τα εργοστάσια και να έχουν 40-45% υπόλοιμα? Είναι θέμα χρόνου, θέμα μηνών, και σας το λέω γιατί έχω και αυτή την πληροφόρηση, ότι θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία εργοστασίων καύσης. Πυρόλυσης. Ναι, ενεργειακής πυρόλυσης. Αυτός είναι ο σκοπός τους να γίνει. Καμία αντίρρηση. Στην Ευρώπη είναι να γίνει επιρροή. Το 40% που λέμε ότι παράγεται στα εργοστάσια, 40-40 κάτι, το 30% να καίγεται και το υπόλοιπο 10% που δεν μπορεί για λόγους προσμίξεων κλπ. Να πηγαίνει στους χιτή. Τώρα, αν θα το καταφέρουμε ως χώρα, έτσι, είναι ένα θέμα. Πάντως, αυτό είναι το πλάνο. Ιδιώτες. Άρα, Μπάμπη, λοιπόν, άμα υλοποιήσετε. Στο τέλος, ας μην ανοίξω εγώ το θέμα αυτό, αλλά στο τέλος θα έρχονται όλα τα απορρίμματα για να γυρίσει το 10% πίσω. Αλλά δεν πάει στο καλό του. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνουμε, έτσι, αμοιβαία είναι αυτά. Αυτό είναι πάρα πολύ μακρινό που λες να γίνει. Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μέχρι το 2023. Εγώ δεν το πιστεύω με καμία περίπτωση.
στο 23 θα είμαστε γύρω στο 50%, αλλά το θέμα είναι αν οι μελέτες αυτές οι οποίες έχουν των εργοστασίων, γι' αυτό σαν κράτος είμαστε άναρχο και δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό, θα μπορούν να επιδέχονται τροποποιήσεις για να γίνει πυρόλυση. Σωστό. Για παράδειγμα, όπως η Λευκάδα Δημοπρατία του εργοστάσεώ τους, αν είναι να μπορέσει να εξυγχρονιστεί με τις νέες τεχνολογίες που θα θέλει πυρόλυση όπως έχει σε όλη την Ευρώπη. Θα δείξει, Θανάση. Και γι' αυτό και αντιδράει και ο κόσμος, έτσι, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς σημαίνει πυρόλυση. Αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ. Τα κλειδιά το φως θα Θανάση, το γραφάκο. Τα κλειδιά τα θέλει ο Γιάννης, γιατί λέει με βγαπατική. Έτσι μου είπετε εμείς σήμερα. Πώς θα φτιάξει το τρεταφυλάκι. Γιώργο, εγώ αυτά που βλέπω να γίνονται, αν με το καλό προχωρήσει το μοντέλο μας, δεν θέλω ούτε κλειδιά θέλω, πάρτε τα, σας τα χαρίζω, ούτε 2-2 θέλω τις προεδρίες, πάρτε τα 4-0 και αφήστε εμείς συγχωνεμά την Παναγία. Φτάνουν οι σκοτούρες που έχω, δεν θέλω παραπάνω. Άστο. Τα έχω πει, έχουμε το θεράσιο εδώ έφυρε. Με αυτά που έχεις πάθει τις τελευταίες μέρες, έχεις και δίκιο. Τα έχω δει όλα, μα την Παναγία τα έχω δει όλα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και πάλι. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα.